Κύριε Νίκα, επειδή βρισκόμαστε στα δικαστήρια, σκέφτεστε να κινηθείτε δικαστικά τώρα εναντίον του, τι ακριβώς θα κάνετε? Οπωσδήποτε, γιατί εμένα ποιος με ρωτάει, ας ποδέσουμε αν έκανα σπάσιμο ή αν ήμουν νεκρός σήμερα, ποιος θα με προστάτησε σε αυτό το πράγμα? Γιατί δεν ξέρω το χέρι μου σε τι κατάληξη θα πάρει. Γιατί έχει ράματα. Εχτύπησα, ο άνθρωπος έπεσε. Έχετε βγάλει φωτογραφίες, δηλαδή? Έχω βγάλει φωτογραφίες, έβγαλα φωτογραφίες και θα πάρω και το χαρτί από την παρέμβαση του γιατρού σε αυτό το νοσοκομείο. Τώρα είναι ανοιχτή ακόμα αυτή η πληγή του έργου ή το έχουν πει? Ανοιχτή τώρα, έχουν βάλει, πήγα χτες, έχουν βάλει κόμματα τοπίων. Φαίνεται όλο το χατάκι, δεν έχουν βάλει ούτε πλάκες, τίποτα. Τη μια πλευρά ήταν ανοιχτό ακόμη που σκάβανε. Το σημείο εκεί που έπεσα εγώ. Ναι. Είχαν μπάθος. Γιατί βάθος εκεί πέρα? Πήγα μέχρι τη μέση μέσα στο λάκκο και διπλάρωσα μέσα να. Ναι. Και φοβήθηκα τόσο πολύ, λέω τι συμβαίνει αυτό το πράγμα, αφού περνάω κάθε μέρα. Ναι. Εγώ δεν είχα δει από πρωί τα έργα του εκεί πέρα και συνέχισα το βράδυ που παραβρέθηκα στο λιμάνι να ανεβώ τα σκαλάκια για να πάω για το σπίτι μου. Και παραβρέθηκα σε αυτό. Άρα το σημείο. Άρα θα διεκδικήσετε αποζημίωση τώρα, θα σας πει ο δικηγόρος. Βέβαια, βέβαια. Θα ζητήσω αποζημίωση.